τόπος μας είναι το χθες και το σήμερα. Παντού στην Ελλάδα το χθες και το σήμερα συνυπάρχουν. Το καλύτερο σημείο για να αγναντέψει κανείς το σήμερα είναι το αρχαίο θέατρο της Μακίνιας, στα υψώματα του Αντιρίου. Συνηθίσαμε να λέμε ότι σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Μας καθησύχασε η σιγουριά του ποιητή και επαναπαυτήκαμε. Εύθρυπτος ο ψαμιτόλιθος. Αντιστέκεται όμως εδώ και 2.500 χρόνια. Και η σκηνή αντιστέκεται, αλλά για λίγο ακόμα. Βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Στο μέλλον θα αρχίσουν να κατρακυλούν και τα ακραία μέλη της κερκίδας. Αν αυτό συμβεί, το χθες θα σβήσει. Σήμερα δεν υποδίω με έναν ρόλο. Μη σας ξεγελάει η σκηνή του θεάτρου. Είμαι εδώ για να μιλήσω. Είμαι εδώ για να αναλάβω μία ευθύνη που μου ανήκει. Οι πέτρες της Ελλάδας μαρτυρούν ότι το χθες ήταν μέχρι τώρα ό,τι πιο πολύτιμο είχαμε. Ο γκρεμός προελάβνει όταν υποχωρούν οι άνθρωποι. Όταν υποχωρεί η μνήμη, το χρέος, η ευθύνη. Το θέατρο της Μακίνιας κινδυνεύει. Κινδυνεύει από μεγάλα λόγια που δεν γίνονται πράξεις. Μεγάλα λόγια από αυτούς που παίζουν θέατρο χωρίς να είναι ηθοποιοί. Αυτή η χώρα είναι γεμάτη Μακίνιες που κινδυνεύουν. Όλη η Ελλάδα είναι μία Μακίνια που μπορεί να ελπίζει μόνο σε μας. Για τούτον δω τον τόπο, το χθες και το σήμερα είναι ένα. Η γέφυρα συντηρείται καθημερινά για να αντέξει 2 αιώνες. Το θέατρο της Μακίνιας αντιστέκεται 25 αιώνες χωρίς συντήρηση. Πόσους αιώνες ακόμη θα περιμένουμε για να κάνουμε το καθήκον μας? Ας γεφυρώσουμε το χθες με το σήμερα για να περάσουμε στο αύριο. Η Μακίνια είναι η γέφυρά μας με το αύριο.